εκεί. 3-1 χάνεται. Και ο άλλος έκανε ένα 0 και έβαλε το Σάχοφ. Άσε μας τώρα. Το Σάχοφ έβαλε. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι, ο Σάχοφ δεν είναι back. Ο Σάχοφ δεν είναι back. Είναι οχτάρι. Άσχετο το να είναι καλό ή κακό οχτάρι. Είναι οχτάρι, δεν είναι back. Ο άλλος άλλαξε back για να βάλει το τίποτα που πληρώθηκε 15 εκατομμύρια. Ο κάνω control 4 φορές για να πάει μπάλα εκεί που πρέπει να τη δώσω. Μια χαρά επιτυχημένη ήταν η πορεία της Εθνικής. Εντάξει, νομίζω ότι είναι επιτυχημένη. Επιτυχημένη είναι από συγκυρίες. Λόγω των αποτελεσμάτων των άλλων. 10 μάτς έπαιξε. Και έχασε μια φορά. Έχασε μια φορά. Έχασε. Εντάξει, ναι, δεν έχασε το Βέλγιο. Με το ζόρι έπρεπε να κερδίσει το Βέλγιο. Ναι, έκανε μια μεριά για δύο λεπτά. Και μπήκε γκολ. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια τι έκανε. Δεν είναι έτσι. Άλλαζε και 5 παλιές. Και τα προηγούμενα χρόνια αυτό έκανε. Είχε καλύτερους παίχτες. Και άλλαζε. Είχε καλύτερους παίχτες, αλλά είχε φροντίσει να δημιουργηθεί ένα κορμό σοβαρό. Όχι ο Βέλιος με μηδέν. Τι έχει τώρα, Τσάρτα, Νικολαίδη, Ζαγοράκη. Ο Μπακασέτα στη Β' Γερμανία. Ο Μπακασέτα. Μπήκε ο Μπακασέτα, αλλά δεν τράπηκε λίγο. Άσε τώρα. Ο Μπακασέτα που μπήκε. Γονάτισε από τα γέλια μόλι τον είδα. Δηλώσει του κυρίου Καμένου για τον κύριο Μαρινάκη. Πριν λίγο στο Sky. Ψύχρεμη η τοποθέτηση του κυρίου. Ο κύριος Μαρινάκης έχει αγοράσει 7 εφημερίδες για να χτυπάει εμένα και την κυβέρνηση. 7 είναι ο αριθμός του ψεύτη λίγο. Πόσες έχει πάρει? Δεν τις έχω μετρήσει. Αρκετές. Με αρκετές έχει σχέση. Έχει σχέση. Όχι δικές του. Νέα και παραπολιτικά είναι δικές του. Έχει και άλλες. Βεβαίως. Και την... Ελευθερία. Ναι, κάπως έτσι. Ποια άλλη? Εντάξει τώρα, στις άλλες έχει σχέση. Κάτι λέει για έναν δημοσιογράφο το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Κάτι λέει και τα λοιπά. Και έχει πει και κάτι άλλο. Όταν θα μπει... Εγώ δεν έχω με τον Ολυμπιακό λέει τίποτα. Ναι. Αλλά όταν θα μπει ο Μαρινάκης μέσα να δω τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Ω, Δημήτρα, τι επίθεση. Κάνει πρόβλεψη. Εγώ συμμερίζομαι πάντως στους, αυτή τη συγκράτηση που δείχνουν μερικοί Ολυμπιακοί. Γιατί υπάρχουν Ολυμπιακοί που λόγω εντυπώσεων πανηγυρίζουν έξαλα για την τελευταία εξέλιξη. Γιατί πράγματι ήταν καλύτερη από ό,τι περιμένανε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που είναι συγκρατημένοι γιατί η υπόθεση έχει δρόμο. Έχει δρόμο ακόμα. Καλά, εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί τι κάνει η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σιμιτζόγλου τώρα, σαν ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, δεν πρέπει να τηρήσει τους νόμους. Φυσικά, θα ασκήσει διώξεις. Αυτό δεν πρέπει. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Και ο άλλος δεν είχε δώσει σταματιανός, πως το λένε, δεν είχε δώσει δικαιώματα και οι τέσσερα κακοκαιρία έγιναν. Υπήρχε ένα γεγονός. Τι υπήρχε? Συνδυάζονταν η παρουσία του γιου του. Ο γιος του ήταν στην ΕΠΟ του Σαρή. Ένα και αυτός ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Εφετών. Ένα ηθικό θέμα αυτοεξαίρεσης. Όταν στο όλο θέμα είναι ακόμα και ο Σαρής ο ίδιος. Υπάρχει προφανώς. Πώς δηλαδή να μιλάμε σοβαρά? Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει εδώ? Στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη βέβαια. Δεν μπορεί να παρέμβει. Πώς, τι λες που δεν μπορεί να παρέμβει? Δεν μπορεί να παρέμβει. Αλλού και αλλού μπορεί. Τώρα δεν μπορεί. Όχι. Δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη είναι δικαιοσύνη. Βέβαια, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ηθικό θέμα ξεκάθαρο. Ουχ. Τρεις αγωνιστικές. Στον Αραούχο αλλά και στον Μπίσεσβαρ. Ναι. Τρεις αγωνιστικές. Ο Αραούχο και ο Μπίσεσβαρ. Το ίδιο πράγμα περίπου. Ο Μπίσεσβαρ, ο άλλος το κάνει με τη μία. Ο Μπίσεσβαρ χρειάστηκε τρεις. Η απόφαση από το πρωτοβάθμιο της Λίγκας. Ο Μπίσεσβαρ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με Ατρόμητο, Πανιόνιο και Ξάνθη. Απόλυα. Ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Απόλυα. Έστω και από τον πάγκο είναι απόλυα. Και ο Αραούχο με Παναθηναϊκό, Πλατανιά, Λεβαδιακό. Εντάξει. FM γράφεται και ενώ αφήνεται μηνύματα στο 54526. Πάει έξω κομπότι, Δεν πάει τι... Πάει έξω το πέρασε. Εύκολο πρόγραμμα έχω. Θα το δούμε. Παίζει αύριο πάω κάρι στο μπάσκετ. Έχουμε τρία τελευταία εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ, 6.30 η αναμέτρηση στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Θα τα κληρώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει στις 2. 3 τα διεκδικούν. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ
όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Όποιος γράψει και το όνομα του ηγέτη της ομάδας, του Απόλλωνα Τσόχλα, λογικά θα έχει ένα προβάδισμα στην κλήρωση. Ο μεγάλος Απόλλωνα Τσόχλας, που αναβαθμίζεται, που παίρνει χρόνο πλέον, που έπεισε το μιλάς πολύ, θα μου κάνει κανένα 0 στα 5 αύριο και θα το βάλω στον Πινελή και όλο εσύ. Μην τον μιλάς, άστονα. Περιγράφω το γεγονός. Το γεγονός είναι αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά. Και είναι έτσι όπως τα λες, αλλά μην το πολύ μιλάς. Δεν θέλει πολύ ανάλυση το πράγμα. Διαφημίζω το... Έχουμε να πάμε σε γάμο εμείς αύριο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τον αθλητή, για να διαφημίσω και το παιχνίδι, γιατί από μόνος του αθλητής είναι μια διαφήμιση. Η κρατική τηλεόραση το δείχνει αυτό, ε. Βεβαίως. Θα με το Wi-Fi να είμαστε στην εκκλησία. Θα έχει Wi-Fi η εκκλησία. Βέβαια, από παλιά. Ναι. Τα δικαιώματα... Να πάω στον πάτερ να του πω, ο πάτερ έχει Wi-Fi, όπως ο γνωστός συνάδελφος. Wi-Fi. Wi-Fi. Ε, θα έχει και ποιο θα είναι, Άγιος Δομήνικος, παπάκι, θαυμαστικό. Μπορείς να κάνεις μια τέτοια συζήτηση. Θα πάω, θα πάω, εφθασός. Θα πάω σε ένα παπαδοπέδι. Φαντάσου ότι γίνονταν παλιά σε τέτοιες καταστάσεις, που τα πάω κάρισκαν και μια αξία παραπάνω. Πω, φίλε. Μπορεί να διεκόπηκε γάμος. Σάββατο απόγευμα 4:30, στέλνει ένας προσκλητήριο. Πρώτα χωρίς καλεσμένους. Ε, ναι. Χωρίς καλεσμένους. Στέλνεις χέρι προσκλη... όλη την εβδομάδα, η ζών, βόδι, αίμα. Πότε παντρεύτηκες. Ναι. Και τα λοιπά. Τώρα όμως, εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον, το γόητρο υπάρχει. Οι δύο ομάδες είναι χαμηλά. Δεν ξέρω και αν φέτος θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τετράδα, πραγματικά δεν είναι και πολύ πιθανό. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ένα προβάδισμα Προμηθέας το έχει, νομίζω, σαν δώστε, για τέταρτη ομάδα. Ναι. Ακόμα και στην Ευρώπη η πορεία είναι κακή και τη ΑΕΚ. Τα αποτελέσματα φέτος των ελληνικών ομάδων είναι χειρότερα και στην Ευρώπη. Και στο πρωτάθλημα είναι χαμηλά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι με 5 βαθμούς, ξέρω, δέκατος, εντέκατος που είναι. Υπάρχει ομάδα χωρίς νίκη. Η Κίμη και ο Πανιόνιος. Ωραία, δεν πέφτουμε. Ο ΠΑΟΚ και το Ρέθυμνο έχουν μία νίκη, τρεις ήττες. Ο Άρης είναι στο 2-2. Πώς είναι 5 αγώνες, 5 βαθμοί. Α, ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, αλλά έχουμε παίξει, δε φίλε. Ναι. Πού έχουμε παίξει? Με την Κίμη και τον Προμηθέα και. Κάπου δεν παίξαμε δύσκολα. Στον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μηνύματα για τα εισιτήρια του μπάσκετ. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και 545-26. Έχουμε λοιπόν το μπασκετικό παιχνίδι. Έχει handball, έχει τα άλλα τμήματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ποδόσφαιρο δεν έχει. Έχει συνέντευξη του κυρίου Μίχελ στην Metrospor. Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις και εν όψη χειμώνα. Εμφανίστηκε τέλος πάντων. Ναι. Όχι 5 ερωτήσεις τώρα, αλλά εμφανίστηκε. Κάτι είναι και αυτό. Όχι, δεν ξέρω αν είναι όλη η συνέντευξη. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που είδα δεξιά. Ναι, αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί δεν ξέρω αν είναι όλη η συνέντευξη. Περνάει ένα κλίμα και για τον Λουτσέσκου. Μετά από πολύ μεγάλη πίεση, πήρε μια θέση για τον προπονητή. Και έδωσε και ένα στίγμα εν όψη χειμώνα, επιβεβαιώνοντας ότι στο μυαλό είναι κυρίως οι παραχωρήσεις παικτών. Μίλησε και για τον Μπρίγιοβιτς, επιχειρηματολόγησε γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να πουλήσει και τον Μπρίγιοβιτς. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει το χειμώνα. Εγώ νομίζω ότι με Μουντιάλ να έρχεται δύσκολα. Σε αυτό απάντησε το ότι και άλλες φορές περιμέναμε να ανέβει η αξία και χάσαμε κάποιες προσφορές, κάπως έτσι το είπε. Και για τον Κλάους και τον Κάτ. Ναι, αναφέρθηκε στον Αθανασιάδη. Θα δούμε στην πορεία 2-3 σημεία από αυτή τη συνέντευξη του Μίχελ. Έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε το ΠΑΟΚ 24. Βλέπουμε τα πρώτα θέματα και για το ΠΑΟΚ Άρης και για την ομάδα Βόλη, που βεβαίως έχει δραστηριότητα. Τη συνέντευξη του Μίχελ. Για αυτά θα αναφερθούμε. Ο Γιώργος Σαββίδης χθες σχολίασε το ότι αποκλείστηκε ο Πέλκας στην Εθνική και αυτό επηρέασε και την πρέπει να μπει νέο αίμα στην Εθνική.
Η εθνική βασίστηκε σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Είχε ένα κορμό από την αρχή. Ο κορμός δημιουργήθηκε στην εποχή που ο ΠΑΟΚ διέλυε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν έχει καμία απέτηση ο ΠΑΟΚ, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να ζητάει παίκτες του να βρίσκονται στην εθνική. Αυτή είναι η αλήθεια. Άσχετο αν ο Σκίμπε είναι μια προπονητική οντότητα που δεν έχω κανένα σεβασμό, δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής και στο επίπεδο διαχείρισης και σε επίπεδο επιλογών, ότι πολλά πράγματα γίνανε δημοσιοσχετίστικα και όχι ποδοσφαιρικά, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν νομιμοποιείται να λέει κουβέντα για την εθνική. Ούτε κιχ. Πρώτα ακύρωσε τον Μπέλκα ο ΠΑΟΚ και μετά η εθνική. Όταν μετά από χρονιά 10 γκολ, 10 ασίστ τον εξαφανίζεις, μην δεν σου φταίει η εθνική. Εντάξει. Έβλεπα τη χρονιά του Τούντορ, τα παιχνίδια τα πρώτα, τα ωραία χθες. Καθόμουν και έβλεπα στα βιντεάκια. Ξέρεις με ποιους τα πήραμε. Άλλη δουλειά δεν είχες. Ρε φίλε, σε κάποια φάση με έπιασε η νοσταλγία. Ωραία, και έβλεπα διάφορα. Ο Κίτσου κάνει ματσάρες εκεί. Ο Κίτσου εννοείται ότι κάνει ματσάρες. Έχει γκολ, ασίστ, έχει με τη Λοκομοτίβα. Πώς το λένε, σαν αριστερό εξτρέμ παίζει με την Μπρόντμπι, κάνουμε παπάδες στο επιθετικό transition με τον Μπέλκα σημαντικό και ο Μιστακίδης είναι. Μπράβο Σωτήρη. Εντάξει. Όχι. Θα σου πω, όχι με την Τρινάβα, με την Λοκομοτίβα έβλεπα το 6-0. Α, ναι. Το 1-0 παίζουμε με 10 με την αποβολή του Βίτου. Άλλο και αυτό. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να το δούμε όλα με τη σειρά. Ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ σε λίγο. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα για τα εισιτήρια που κληρώνουμε για το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ αύριο. 6:30 το παιχνίδι στο κλειστό του ΠΑΟΚ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πώς ενδιαφέρει τι γίνεται στην κέντρο αριστερά, ρε Μίτσο, και κοιτάς εδώ πέρα. Δεν κοιτάω εδώ πέρα, κοιτάω πάνω το θέμα. Στο οποίο, έχεις ακούσει, τι? Είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει με αγορά, τώρα είναι όπλων, είναι αεροπλάνων από Σαουδική Αραβία. Εμείς αγοράσαμε από Σαουδική Αραβία ή αυτοί αγοράσαν από μας? Έχει σημασία. Αυτή αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η αγορά σαν από εμάς. Ναι. Είναι ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Κακός δεν το... Και... Ξέρεις ποιος είναι ο ενδιάμεσος που εμπλέκεται και ψάχνουν και τι και πώς και τα λοιπά? Κάνω σκουμπάω στο Μητσοτάκι. Τι? Ο ενδιάμεσος σε αυτή την υπόθεση, για την οποία υπάρχει μια κόντρα και ναι, τώρα βλέπουμε και μια συνδεξή τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ονομάζεται Βασίλης Παπαδόπουλος. Ο δικός μας. Ποιος δικός σας? Αυτός που είχαμε εδώ το 2006. Αυτός. Έλα ρε φίλε. Και δεν είναι, πώς το λένε, από το Κιλκής. Εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος. Ναι, τι είναι. Αυτός είναι. Ναι. Δεν είναι σύμπτωση. Ναι. Είναι αυτός. Ναι, μα αυτά ασχολούνταν ούτως ή άλλως. Με φυσίγκια και τέτοια. Είχε με όπλα σχέση τέλος πάντων. Στο Κιλκής. Ναι. Αυτός είναι. Και τι, είχε αμάκα? Όχι, δεν γίνεται θέμα, δεν το παρακολουθεί ακριβώς. Απλώς είδα το όνομά του και το ψάξα, γίνει αυτός. Ο Καχρημάνης είναι μέσα? Όχι. Με τον οποίο δεν έχει καμία σχέση ο Βασαρίδης πλέον. Εννοείται δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν βεβαίως και ο βασικός υπεύθυνος που τότε δεν έγινε τίποτα. Ναι. Για να μην το ξεχνάμε, ο Βασαρίδης τότε είχε μικρότερη σχέση και επαφή και με την Ελλάδα και με τα πράγματα της Θεσσαλονίκης. Τον εκπροσωπούσε ο συγκεκριμένος που τα έκανε άλλο κάτω. Ναι, χάλια. Χάλια, και ήταν ο βασικός υπεύθυνος. Και δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε και τότε. Μα είχε, και μετά και πάντα. Ότι τότε ήταν τόσο κακή
η εκτίμηση και η ενημέρωση που είχε ο Σαββίδης, ειδικά από αυτόν τον άνθρωπο, που τον οδήγησε και σε φοβερές υπερβολές. Με το περιβόητο πώς, κύριε Κατσαρή, πόσο κάνει τούμπα να την αγοράσω. Σε ένα ραντεβού μεσάνυχτα, νομίζω πάλι στο Μακεδονία Παλάς. Πόσο κάνει τούμπα, δηλαδή είχε τόσο κακή εικόνα τότε. Πώς δουλεύει ο οργανισμός. Ναι, που ήθελε να, να προχωρήσει. Να αγοράσει κάτι που δεν αγοράζεται. Το πόσο κάνει τούμπα. Ναι. Πολύ διαφορετικός φυσικά ο τρόπος του Ιωάννη Σαββίδη όταν επέστρεψε μετά το 2012. Άλλοι άνθρωποι του, φυσικά, άλλη συνεννόηση, άλλη επαφή. Όχι δεν ήταν σκληρός το 2012, σκληρός διαπραγματευτής. Τι να, δεν ξεχνάμε, και υπήρχε και καχυποψία με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Αλλά, εντάξει, διαφορετικοί και πρόσωποι, και ο τρόπος και τα επιχειρήματα. Είχε και ο ΠΑΟΚ, ήταν σε πολύ δύσκολη φάση βεβαίως. Βέβαια ήταν πιο δύσκολο το 2006 ο ΠΑΟΚ από το 2012. Είναι αλήθεια. Στο Cardball μας ενημερώνουν, κάνουμε μια παρένθεση, ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση χωρίς παιχνίδι. Στο κύπελο. Ναι. Mm-hmm. Και μηνύματα. Είναι για το μπάσκετ. Πάμε, φίλος λέει, για τη συνέντευξη του, του Μίχελ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι κάθε μέρα στην προπόνηση. Το διαψεύδω εγώ προσωπικά σαν Σταύρος αυτό το πράγμα. Και ειδικά στην προπόνηση της Δευτέρας που θα έπρεπε να είναι, όχι της Δευτέρας, της Τρίτης νομίζω ήταν η πρώτη, που θα έπρεπε να είναι για να στηρίξει τον προπονητή στους παίκτες, δεν ήτανε. Και γενικά εκείνη η δήλωση που είχε κάνει παλιότερα, ότι είχα 5 λεπτό όλο του χρόνου, ξεκαρδίστηκαν όλες τις μικρές Ασίας, ακόμα γελάνε. Τέλος πάντων, δεν είναι, ξέρουμε ότι ο ρόλος του είναι μισός. Τουλάχιστον στα μάτια μας που ξέρουμε 10 πράγματα, να μην βγαίνει τώρα να τα κάνει αυτά. Προς τιμήν του μίλησε, εμένα δεν με ενδιαφέρει ότι μίλησε σε άλλο μέσο κτλ. Κτλ. Εγώ προτιμώ μια συνέντευξη τύπου. Να ερωτηθεί για πολλά. Γιατί δεν είναι, εντάξει, είπε το τυπικό ότι ο Λουτσέσκου δουλεύει καλά, ωραία. Πώς δουλεύει καλά. Τι προπόνηση κάνει, τι έχει βελτιώσει. Ποδοσφαιρική κουβέντα, εγώ, να εξηγήσει στον κόσμο. Εμείς ξέρουμε πώς δουλεύει ο Λουτσέσκου πάνω κάτω. Έχουμε αυτούς που υποστηρίζουν τον τρόπο που δουλεύει, έχουμε και αυτούς που δεν υποστηρίζουν τον τρόπο που δουλεύει. Ωραία. Εμείς καλούμαστε να δούμε τα αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας πώς θα πάει, για να δούμε αν είναι καλός ή όχι. Αλλά αυτά τα τυπικά, τέλος πάντων, πάλι καλά που ακούστηκε, εμφανίστηκε. Πριν πάμε στον Μίχελ, θυμίζουμε χθες τις δηλώσεις του κυρίου Παπακώστα, του γιατρού της ομάδας του ΠΑΟΚ, εδώ στον Λίμπερο και στην εκπομπή Full Επίθεση, στον Κώστα Βασιλόπουλο και στον Γιώργο τον Ατρίδη. Βασικά θέματα που αφορούν την ομάδα για τον Λεβέκ, για τον Μαωρίσιο, για τον Γλύκο, για τον Μιστακίδη, η ενημέρωση που δόθηκε, τι ακριβώς συμβαίνει. Για τον Λεβέκ τόνισε ότι βεβαίως όταν αποκτήθηκε, όταν υπέγραψε, δεν αντιμετώπιζε συγκεκριμένο πρόβλημα τραυματισμού. Προέκυψε ένα πρώτο θέμα στο φιλικό με την Ανόρθωση. Στη συνέχεια ένα δεύτερο θέμα, το οποίο ακόμα δεν έχει ξεπεράσει, λέγοντας ότι έχει ενοχλήσεις. Είπε και ο Μίχελ κάποια πράγματα για το Λεβέκ. Επιβεβαίωσε βεβαίως ότι έχει δοθεί ένα τελεσίγραφο. Αν δεν καταφέρει να επιστρέψει και να μπει μέσα στις επόμενες ημέρες, έχει ζητηθεί από τον ίδιο αποχώρησή του. Κάτι που έχει τονιστεί μέσα στο ρεπορτάζ της Φόρτσα. Ο γιατρός, ο κ. Παπακώστας, για τον Μαωρίσιο επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε, ότι πάει πάρα πολύ καλά η αποθεραπεία. Είναι οι ασκήσεις, είναι η διάθεση του παίχτη, είναι η αντίδραση του οργανισμού. Πάει πάρα πολύ καλά, να μην το ματιάξουμε. Δεν ήθελε να πει ότι θα μπει την άλλη εβδομάδα. Είπε, έτσι προσεκτικά, μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες λογικά το πρόβλημα θα αποτελεί παρελθόν. Αυτό κρατάμε, είναι πάρα πολύ
καλή εκτίμηση προς το αισιόδοξο. Πάντα γιατί βάζουν και τις 4 μέρες παραπάνω. Ναι. Εκτός αν καταφέρει και μπει την άλλη εβδομάδα με την ομάδα, πλέον θα είναι θέμα χρόνου. Σου λέω αποστολή θα είναι με τον Ατρόμητο. Η επιστροφή του. Οκ, okay, και να μην παίξει με τον Ατρόμητο αφού το συζητάμε και εκεί είναι οριακά πλέον το διάστημα που λέει και ο γιατρός, και να μην παίξει με τον Ατρόμητο και να είναι δηλαδή έτοιμος στις 26 Νοεμβρίου με τον Πανιόνιο, θα είναι κάτι πολύ θετικό. Από το να λέμε ότι θα παίξει 10 Δεκεμβρίου η αρχική εκτίμηση. Και τώρα να συζητάμε αν θα παίξει στις 20 ή στις 26 Νοεμβρίου, είναι άλμα. Άλμα και κάτι θετικό για τον παίχτη που, επειδή πράγματι το θέλει πολύ, θα το πετύχει κιόλας. Εξήγησε ο γιατρός και τι ακριβώς συμβαίνει με Γλύκο και Μιστακίδη που δεν είχαν απλώς μια ρήξη πρόστιου χιαστού. Είχαν και οι δύο και άλλα ζητήματα, ο ένας με το μηνίσκο, ο άλλος με το χόνδρο. Και σωστά λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το κύριο θέμα είναι να επιστρέψουν και να είναι πολύ καλά. Όχι το πότε θα επιστρέψουν. Γιατί ξέρουμε ότι, ειδικά για το χόνδρο, είναι τόσο δύσκολο και τόσο περίεργο που έχουν καταστραφεί καριέρες. Ο Γλύκος είναι πιο μπροστά, ε. Ποιος? Ο Γλύκος είναι πιο μπροστά. Ο Μιστακίδης έχει μπει, άλλο λέω. Έχει μπει εννοώντας είναι προπονείται. Ο Γλύκος, πότε θα είναι έτοιμο? Το 18. Αυτή η εντύπωση δίνεται ότι δεν θα... Ναι, γιατί ήταν για Νοέμβρη κάποτε. Απρίλιο από αυτή τη ζημιά. Απρίλης, Μάης, ναι. Ιούνιος, Ιούλης, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης. 8 μήνες σου βάλα. 7,5 πες γιατί δεν ήταν. Ναι, ναι. Είχε πρόβλημα συνδυαστικό, σοβαρό και δεν με τον χόνδρο. Δεν είναι και ο πρώτος χιαστός. Μάιο, ναι, Μάιο, sorry. Play-off ήταν, play-off. 10 Μαΐου περίπου. Άρα Μάης, Ιούνιος, Ιούλης. Πάλι εκεί είναι. Νοέμβρη τον υπολογίζαμε. Το Νοέμβριο θα είναι στο εξάμηνο. Ο 097 ρωτάει για το αν επιτρέπεται η παρουσία δημοσιογράφων στην προπόνηση. Όχι, ουσιαστικά δεν επιτρέπεται. Αν και έχει υποθεί ότι θα αλλάξει και τα λοιπά, δεν... Μην φανταστείτε το ότι δεν μαθαίνουμε. Δεν επιτρέπεται. Άμα ασχοληθούμε, είναι σαν να είμαστε εκεί, αλλά... Τώρα αυτά είναι για τους πιο μικρούς ηλικιακά δημοσιογράφους που θα έπρεπε να δούνε λίγο πώς δουλεύει η ομάδα. Μας αυτός ήταν ο λόγος, παραδείγματος χάρη, που παίρνουμε και τον Γρηγόρη στις προετοιμασίες μαζί μας. Για να αρχίσει να μπαίνει λίγο στο κλίμα, αλλά γενικά δεν είναι και πολύ θετικός ο ΠΑΟΚ να βλέπουμε προπονήσεις. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ θετικός. Για το Λουτσέσκου. Τώρα, άδικα, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Για το Λουτσέσκου και με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, δεν είναι μόνο θετικά αυτά που μαθαίνουμε, δεν είναι και μόνο αρνητικά. Υπάρχουν διάφορες τομείς, απόψεις. Ναι, υπάρχουν κάποιοι τομείς που δείχνουν να είναι δυνατός, υπάρχουν κάποιοι άλλοι τομείς που δείχνουν να υστερεί. Το ζυγίζεις ουδείς τέλειος. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερες προπονητικά εποχές. Έχουμε ζήσει κάποιες καλύτερες. Δηλαδή οι χειρότερες είναι περισσότερες. Απλά εγώ προσωπικά σαν Σταύρος πιστεύω και ο Δημήτρης το ίδιο, μιας και τα συζητάμε. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου θα έρθει καλύτερος. Δηλαδή αν τα βάλουμε κάτω στη ζυγαριά, θεωρώ εγώ ότι η πιθανότητα να έρθει καλύτερος σε σχέση με αυτόν που έχουμε είναι 20%. Γιατί ο οπαδός σωστά σκέφτεται με συνέστημα και λέει τον Μπούλο. Μαζί σου, εγώ είμαι τον Μπούλο, όλοι τον Μπούλο. Ωραία. Που γράφει κανείς ότι θα έρθει καλύτερος. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα. Για όλους, ναι. Και για προέδρους, και για προπονητές, και για τεχνικούς διευθυντές, και για παίχτες. Και για όλους. Έχουμε ζήσει πολλά περιστατικά να έρθει χειρότερος από αυτόν που είχαμε. Ειδικά στον τεχνικό διευθυντή,
Όπω Παναγιά μου, και εκείνη τι έχει γίνει. Πάτα κιούτα, μία καρπαζιά πίσω από την άλλη. Πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Για να δούμε λίγο κάποια κομμάτια αυτής της συνέντευξης του Μίχελ στο Μέτρο Σπορ. Για τον Λουτσέσκο και την κριτική που του ασκείται. Οι αποδείξεις για τη δουλειά ενός προπονητή είναι τα αποτελέσματα. Αυτό που βγάζει στο γήπεδο όμως είναι ο καθρέφτης της καθημερινής δουλειάς στην προπόνηση. Εγώ βρίσκομαι κάθε μέρα εκεί. Βλέπω ότι δουλεύει σκληρά και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειαζόμαστε και λίγη τύχη. Αν στη Λάρισα είχε δοθεί το πέναλτι στο Μάτος και αν στη Ριζούπολη σκοράραμε σε μία από τις δύο φάσεις που είχαμε δοκάρι, τώρα θα είχαμε ακόμη 4 βαθμούς, θα ήμασταν πρώτοι και όλοι θα έλεγαν ότι ο Λουτσέσκου είναι φανταστικός coach. Έχει μεγάλο κίνητρο και θέλει να δει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του για τον Λουτσέσκου. Αν στη Λάρισα είχε δοθεί το πέναλτι και αν στη Ριζούπολη ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να βάλει το ένα από τα δύο δοκάρια. Αυτό σου λέω είναι πολύ flat, ρε. Είναι αυτό που λέει κάποιος που απλά δεν θέλει αλλαγή προπονητή. Εγώ από τεχνικό μου διευθυντή έχω μία άλλη απέτηση. Μία μεγαλύτερη ανάλυση. Ωραία, να εξηγήσει ότι κάνει αυτό, δουλεύει αυτό, ότι ξέρω εγώ θεωρούμε ότι το τακτικό κομμάτι το αμυντικό είχε άμεσα αποτελέσματα. Στο δημιουργικό ψαχνόμαστε να δούμε όλοι τι και πώς, γιατί 1, 2, 3, 4, 5, 10. Αλλά είναι σε θέση να το κάνει αυτό. Το αντιλαμβάνεται. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Μπορεί να μου κάνει εμένα μια ανάλυση ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ του τι προπόνηση βλέπει όταν πηγαίνει. Ερωτήθηκε κάποια στιγμή για το Στανόγεβιτς και αν επηρεάζει ακόμα τον ΠΑΟΚ και είναι το διάστημα. Να το ξεχάσουμε αυτό. Είναι δικαιολογία για την αρχή της σεζόν. Τότε δεν ήμασταν σωματικά έτοιμοι. Ήταν κάτι που φάνηκε στη ρεβάνς με την Έστερσουντ. Μετά το 70 η ομάδα ήταν νεκρή από πλευράς δυνάμεων. Είχαμε τα χαμηλότερα ποσοστά σε κατοχή μπάλας, τα χειρότερα ποσοστά σε πάσες. Ενώ έχουμε συνήθως ποσοστό κοντά στο 60%, τότε είχαμε περίπου 38%. Για τα εντός και εκτός, το θέμα είναι κυρίως ψυχολογικό. Μιλήσαμε με τον coach, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια για αυτό, για τις αλλαγές προφανώς που ετοιμάζει ο προπονητής. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων για προσθήκες, μεταγραφές, Πρίγιοβιτς και τα λοιπά, δημιουργήσαμε ένα ρόστερ για να παίζουμε και στην Ευρώπη. Αποκλειστήκαμε, αλλά προσθέσαμε άλλους 4 παίκτες. Υπάρχει μεγάλη πίεση στα αποδυτήρια. Πολλοί ποδοσφαιριστές, παίκτες κλειδιά πέρυσι, Μπίσεσβαρ, Τζάλμα, Κάνιας, δεν παίζουν αρκετά. Πιστεύω ότι μίνιμουμ 4 με 5 παίκτες πρέπει να αποχωρήσουν με πώληση ή δανεισμό. Για τον Πρίγιοβιτς συγκεκριμένα, ένας παίκτης μπορεί μέσα σε 6 μήνες να χάσει τη μισή αξία του, αν ο σύλλογος περιμένει πάρα πολύ για να τον πουλήσει. Αυτό συνέβη με τον Κλάους και τον Κάτσε. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Αν λοιπόν λάβουμε μια καλή προσφορά για κάποιον ποδοσφαιριστή, η ερώτηση παραλαμβάνονταν για τον Πρίγιοβιτς, και μπορούμε να βγάλουμε το μέγιστο οικονομικό κέρδος, πρέπει να την αποδεχθούμε. Ήταν πολύ θετική η άποψή του, η απάντησή του πάνω σε αυτή την ερώτηση. Ο Πρίγιοβιτς έχει ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ, αν έρθει πρόταση κοντά σε αυτά τα λεφτά, τον πουλάμε ή όχι. Πιστεύετε δεν θα βρούμε αντικαταστάτη με αυτά τα χρήματα? Ή δεν θα μπορούμε να τα επιδείξουμε ακόμα καλύτερα? Ναι, το πιστεύουμε. Ναι, ξεκάθαρα το πιστεύουμε. Τέλος πάντως ήταν μια απάντηση σαν να έχει λάβει απόφαση. Δηλαδή το πήγε γύρω-γύρω με όλα τα επιχειρήματα προς υπέρ αυτής κατεύθυνσης. Αλλά... Αφού η πίεση που βιώνει είναι αυτή, ρε φίλε. Το πώς θα κάνει πωλήσεις. Όταν έχεις κάνει ένα μαγαζί 27 και 28 εκατομμύρια μέσα. Η πίεση πρέπει να βιώνουν όλοι εκεί μέσα είναι πώς θα πάρουν το πρωτάθλημα. Ναι, άμα δεν πρώτα πάρει, απ' όλα. Δεν πάρει ο Μίχελ το πρωτάθλημα, θα βάψει μαύρα. Άσε μας, δεν. Αυτό είναι το πρώτο και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Ναι, μαζί σου. Αλλά τι. Το συνέστημα για την ομάδα που έχω να πάρω πρωτάθλημα. Όχι, ο στόχος αυτός είναι. Ναι, καλά. Αυτός δεν είναι αυτό. Νούμερο 1. Ο στόχος είναι αυτός, αλλά είναι και το πώς δεν θα φάει το ξεφορητό για το άνοιγμα.
οι άλλοι στόχοι έπονται. Και για τον Μπρίγκοβιτς όπως μιλάει, επειδή μάλλον το έχει αποφασίσει και το έχει βάλει και στόχο, 5 γκολ έχει ο Μπρίγκοβιτς με αυτά και με αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Άμα τα βρει, όχι, ναι, 5 έχει φέτος. Και άλλα πόσα από του χρόνου. 5 έχει και Ευρώπη, είχε και... Ναι. Αν πιστεύει ότι μπορεί να τα καλύψει με κάποιον άλλον και είναι και σίγουρος, οκ. Πρώτα απ' όλα, αν φύγει ο Μπρίγκοβιτς, θέλεις 2. Ναι. Δεν θες έναν. Για τον Λεβέκ, ότι έκανε καλή προετοιμασία. Καλή προετοιμασία έκανε. Πήγε να μπει με το φιλικό και χτύπησε. Σε άλλη προετοιμασία είπα. Τέλος πάντων. Είχε ένα τραυματισμό, έμεινε 2-3 εβδομάδες εκτός, επέστρεψε, αλλά εμφάνισε και άλλο τραυματισμό. Από τότε δεν μπορεί να επιστρέψει. Θα περιμένουμε ακόμα μάξιμου 2 εβδομάδες. Είμαστε απογοητευμένοι με αυτή την κατάσταση. Ή θα πρέπει να, ή θα παίξει ή θα πρέπει να φύγει. Είμαστε ομάδα, δεν είμαστε καμπ καλοκαιρινών διακοπών, είπε ο Μίχελ για τον Λεβέκ, τον ποδοσφαιριστή που ήξερε ότι τα προηγούμενα 7 χρόνια είχε λιγοστές συμμετοχές ή έπρεπε να ξέρει λόγω της ίδιας αυτής κατάστασης και των τραυματισμών. Για τον Μαουρίσιο τα είπαμε και το πόσο καλά πάει από θεραπεία. Για τον Λεβέκ. Για τους δανεικούς κάτι. Α, για τους δανεικούς. Για τους δανεικούς. Άφησε πολύ ανοιχτό το παράθυρο για επιστροφή κάποιων παικτών. Ναι, εξήγησε το πρόβλημα και είπε ότι είναι δύσκολο. Θέλουμε να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τα κλαμπ με τα οποία συμφωνήσαμε. Όταν έκαναμε μία συμφωνία για ένα χρόνο, καλό είναι να τηρείτε. Δίκιο έχεις αυτό. Ναι. Αλλά εγώ από αυτό που λέει καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον ο Γιαννούλης θα έρθει πίσω το Γενάρη. Πού το κατάλαβες, μωρέ. Κόλκασε, σε διαβάζεις πίσω από τις λέξεις. Αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, διαβάζω το και θα καταλάβεις. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με αυτούς τους συλλόγους για να φέρουμε αυτούς που χρειαζόμαστε πίσω. Θα εξετάσουμε με τον coach όλες τις περιπτώσεις γιατί υπάρχουν παίκτες που μπορούν να παίξουν. Λέει τώρα. Ναι. Γράψε από τώρα, στο λόγο. Να δούμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, συνεχίζει με τον Ερρίκε. Τώρα που τελειώνει η Καραμπάχ τις υποχρεώσεις στο Champions League. Για Ερρίκε μιλάει. Εντάξει, εγώ σου λέω απλά ότι από τώρα γράψε, από αυτό εδώ που διάβασα εγώ, ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ το Γενάρη. Ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης. Δεν έχω αριστερό μπακ, φίλε. Θα έρθει να σου πει ο Ατρόμητος, μα γιατί αυτά συμφωνήσαμε, γιατί το κάνεις μαζί αυτό. Μαζί σου, αδερφέ, το... συγγνώμη. Έτσι, έτσι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα πω συγγνώμη, αδερφέ. Έχεις δίκιο. Συμφωνήσαμε. Αρνούμε. Τι αρνούμε. Λέει ο Ατρόμητος. Όχι, υπάρχει ρίτα. Υπάρχει δικαίωμα. Όχι, όχι. Υπάρχει δικαίωμα επιστροφής από τον ΠΑΟΚ. Α, είναι θέμα σχέσεων μόνο. Καθαρά. Αυτό που σου λέω είναι ότι θα του πει συγγνώμη, αλλά και εγώ σου έχω εξηγηθεί ωραία. Πήρε 800 από το Λιμνιό, σου έδωσε και Ουάρντα, σου έδωσε και Χατσαία. Ποιος έκανε καλό σε ποιον. Θα σου πει ο Ατρόμητος, εγώ σου έχω εξηγηθεί πιο ωραία που σου έχω ενεργοποιημένους τόσους παίκτες που τους είχες ξεχασμένους. Σου ανεβάζω την αξία, του έχω. Και έχω κόψει από του ανταγωνιστέ σου και 6 βαθμού. Ναι. Που δεν μπορεί να κόψει βαθμό. Ωραία, αλλά σου λέω και πάλι, αδερφέ, sorry, δίκιο έχεις. Καλά, έλα στο Περιστέρι του Φρύνου, σου πω εγώ. Θα σου τι ωραίος είναι αυτός το εξάριο Μάντσον, ρε φίλε, καμπάκι γύρισμα. Ναι. Αυτός ο Μάντσον, τι ωραίος παίκτης είναι, ρε φίλε. Ο Σπανός πρέπει να... Τον θέλω αυτόν τον Μάντσον. Ο Σπανός πρέπει να αποχωρήσει, έτσι είναι. Είναι ναι. Το ίδιο θέμα. Και ο Γιώργος. Με Νίκολα Ζαρίδη θα μιλήσει, αυτό θα μιλήσει. Εντάξει, καλά, είναι καλές σχέσεις. Καλές σχέσεις. Και τότε αναπτήρας δεν στόχευε εσένα, Νίκο μου. Πήγες και εσύ, έβαλες στο μέτωπό σου εκεί στο τσακμάκι. Ντροπή σου. Ναι. Με... Και αυτά που είπες μετά στο φορείο δεν ήταν σωστά. Δεν τα θυμόμαστε αυτά. Με τι γνώσεις κρίνει τον προπονητή ο Μίχελ
Φίλε, αυτό τώρα που γράφεις είναι σαν να λες πώς είναι δυνατόν να είναι ο Μίχελ τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί τι θα πει με τη γνώση. Όταν ο ΠΑΟΚ του εμπιστεύεται αυτή τη θέση, πάει να πει. Ο Μίχελ που είναι τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, ναι, εννοείται αυτό, παιδιά. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Τι θα πει. Ο Μίχελ φταίει. Έχετε και άλλα μηνύματα. Θα τα δούμε στην πορεία. Να δούμε τους χορηγούς μας. Ο Γιαννούλης είμαι, λέει. Δεν με έχει πει τίποτα ο ΠΑΟΚ ότι θα γυρίσω. Κάτσε να κάνουμε κανένα κλαρίνο αύριο από τον Άρη και θα σου πω για πότε θα γυρίσεις. Α, ο Γιαννούλης, ο Γιαννούλης. Ο άλλος. 8 η ώρα σήμερα, ντουέτο. Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας, παραμονές του ΠΑΟΚ. Θα καλέσεις εκείνον εκεί που είπαμε. Θα τον καλέσεις, τον θέλω στούντιο. Αν τον αφήνει η 8η γυναίκα του, τέλος πάντων. Πάμε λίγο. Μια σωστή επιλογή για την αποθεραπεία του Λεβέκα από τη στιγμή που δεν κάνουν δουλειά τα σύγχρονα μέσα αποκατάστασης θα ήταν να δοκιμαστεί η μέθοδος κρυοθεραπείας σε ποτάμι. Με άγγελο προπονητή θα έχει δοκιμαστεί. Εξαιρετική επιλογή. Α, στο λέω και αυτό. Άγγελος επομένως προπονητής εθνικής, να ξέρεις. Είναι η μέρα των αποκαλύψεων. Στον Πλατανιά είναι, στα Χανιά είναι. Συζητάει. Ναι, σου λέω, επόμενος προπονητής εθνικής. Παρότι γράφτηκε και υπόθηκε ότι είπε όχι στο Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει θέματα σοβαρά στην οικογένεια. Έχει σοβαρά θέματα, αυτό να το δούμε. Αυτό η αλήθεια είναι. Αλλά στα Χανιά, για να δείξω ότι αυτό που γράφτηκε δεν έχει καμία σχέση για πρόταση κτλ. Και είναι και μάλλον σωστή επιλογή για τον Πλατανιά. Που κινδυνεύει και πάει να πέσει. Άγγελος, Μάντζιος, Ελευθερόπουλος, Δέλας, Ρόκα, Κουτουλού, Κουτουλού, αυτές ήταν οι επιλογές που ο Πλατανιάς, γιατί για την εθνική έλεγες. Ξεφύγαμε, πάμε ρίγο στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα. Σε 45 λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Έχουν μείνει 3 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό, για τον ντέρμπι του αθλήματος. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Δεν βλέπω μεγάλη κίνηση, είναι φανερό ότι υπάρχει απογοήτευση. Ακόμα και για ένα ΠΑΟΚ Άρης δεν έχουμε πολλές συμμετοχές. Καταλαβαίνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια πότε και πώς έτσι νιώθει ο φιλάθλος κόσμος το βλέπουμε ότι παρά το ότι είναι ο αντίπαλος εδώ στη Θεσσαλονίκη οι συμμετοχές είναι λίγες. Νίκο Μοσκοβίτη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Συμφωνείς ότι θα δυσκολευτούν και οι δύο ομάδες φέτος να μπουν στην τετράδα? Εντάξει. Δεν ξέρω, θα πρέπει να περιμένουμε να τις δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι και οι δύο θα αλλάξουν πράγματα. Σίγουρα πάω και θα αλλάξει κάποια πράγματα. Πιθανολογώ ότι και ο Άρης άμα μπορέσει, άμα έχει δυνατότητα, και αυτός θα αλλάξει κάποια πράγματα. Ναι. Το γεγονός όμως ότι έχουν καλές ομάδες πλέον που μπορούν να διεκδικήσουν την τετράδα υπάρχουν. Με την αύξηση των ξένων, ναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επίσης υπάρχουν και ομάδες, μια ομάδα από την Πάτρα Προμηθέας, ο οποίος το μπάτζετ του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον ΠΑΟΚ. Είναι και πάνω από τον ΠΑΟΚ και είναι κοντά στο Άρη. Ο Άρης έχει και πάλι ψηλότερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Εννοείται, άμα θα το πληρώσεις θα κάνεις ψηλότερο μπάτζετ, φίλε. Θες να ρίξουμε και εμείς μια τόγκα να κάνουμε 4 εκατομμύρια μπάτζετ. Είμαστε... Ο Άρη το μπάτζετ είναι 200-250.000 πάνω από τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο ψηλός που πήρανε. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Πώς τον λένε? Ο Μπένσον. Δεν είναι τυχαίος παίκτης, φίλε. Ναι.
Αυτός κανονικά. Άντε, μίλα, μίλα τον λίγο, μίλα τον λίγο. Έτσι, μπράβο. Σταύρε, δώσε, μίλα τον λίγο. Έτσι, μπράβο. Ναι, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια θα κάνει ακόμα, δύο πληρωμένοι είναι αυτοί. Λένε ότι ο... μέχρι και Οκτώβριο είναι κομπλέ. Μέχρι και Οκτώβριο. Αμέ. Εντάξει. Έτσι λένε. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Χριστούγεννα τους βλέπω να σκάει το καρπούζι. Λοιπόν, για το, για το αυριανό παιχνίδι, ο Κουρμπάλη θα παίξει, είναι βέβαιο. Είναι το πιθανότερο να παίξει. Χθες προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Κάτι ανάλογο είναι να γίνει και, και σήμερα. Οπότε αναμένεται να είναι στη διάθεση του, του Παπαθεοδόρου. Εντάξει, έχει χάσει μία εβδομάδα προπονήσεων. Αλλά και μόνο που θα είναι διαθέσιμος και θα έχει συνένα παίχτη από άκουγες τη ρακέτα, είναι κάτι θετικό. Μόνο τα φάουλ να δώσει. Έξυπνα είναι δουλειά. Εμείς δεν είχαμε ούτε κάποιον να δώσει τα φάουλ. Ναι, κοίταξε. Νομίζω ότι ο ρόλος του Κουμπάλη είναι αρκετά σημαντικός μες στην ομάδα. Σε διάφορα πράγματα, ειδικά σε αυτήν την άμυνα που θέλει να παίξει που θέλει να παίζει ο Παπαθεοδόρου με πολλές αλλαγές σε όλα τα κλίν. Και που πολλές φορές έτσι μένει ο ψηλός με τον κοντό, ο Κουμπάλη και να ακολουθήσει μπορεί. Έχει δηλαδή αυτό το σωματότυπο. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές ο Κουμπάλη αυτά τα καλά που κάνει στην άμυνα και την έφεση που έχει στο rebound τα χαλάει στην επίθεση. Ναι, γιατί είναι στον πανικό, ρε φίλε. Δεν έχει ηρεμία στο κεφάλι του. Ναι, νομίζω περισσότερο είναι σε πανικό. Εντάξει, έτσι μου φέρεται εμένα. Αν και με την εικόνα που είχαμε στο παιχνίδι με την Τενερίφη, πραγματικά πρέπει να κρατήσουν όλα τα θετικά από εκείνο το match, να τα βάλουν σε αυτό το match το αυριανό και να το κερδίσουν. Πραγματικά από εκεί μια εικόνα ομάδα στην Τετάρτη και αυτή θα πρέπει να κρατήσει και να δείξει και αύριο. Αν το κάνει νομίζω θα κερδίσει, αν έχει μια ανάλογη εικόνα. Βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, γιατί ο Άρης είναι μια εντελώς άλλη ομάδα από την Τενερίφη. Είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στην αμυνά της. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος του. Γιατί επιθετικά έχει θέματα πολλά και λόγω του πώς έχει γίνει η ομάδα και το ρόστερ που έχει και λόγω και κακής κατάστασης το τελευταίο καιρό. Γιατί ο Άρης έχει πέσει συνεχόμενες ήττες τις τελευταίες εβδομάδες. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, μάτς το οποίο θα μείνει στους 60-65 πόντους θα παίζεται ως το τέλος. Μας μπορεί να φύγει από τους 70-75, ναι, μπορεί να καθαρίσει πιο εύκολα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το πώς θα ελέγξεις το ρυθμό, αν θα καταφέρεις μέσα από την άμυνά σου και το γήπεδο σου μπορείς να το ανοίξεις και να τρέξεις. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Και να βάλεις και τον κόσμο στο παιχνίδι, έτσι. Αυτόν που θα είναι 2.000, 3.000, δεν ξέρω, όσοι θα είναι, σίγουρα θα είναι περισσότεροι από το προηγούμενο μάτς, να τον βάλεις μέσα στο μάτς. Την Τετάρτη με την Τενερίφη αυτοί οι 500 που ήταν μπήκανε μέσα στο μάτς. Ναι, μπήκανε. Προσπάθησαν να στηρίξουν, να βοηθήσουν, να σε σπρώξουν προς την νίκη. Στο τέλος σε χειροκρότησαν κιόλας. Παρά την ήττα. Και το γεγονός ότι έχεις αρκετές ήττες μέχρι τώρα. Είναι διάφορα πράγματα εν ώψη του αυριανού αγώνα που πρέπει να γίνουν. Και σίγουρα δεν πρέπει να γίνει, και το λέμε γιατί έχουμε την εικόνα από το μάτς του Κυπέλλου, δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει πίεση πάλι πάνω στον εαυτό του. Οκ, θέλει πολύ την νίκη, αλλά είναι σε μια κατάσταση τέτοια η ομάδα αυτό το καιρό. Είναι μια μεταβατική περίοδος, γιατί είναι σε φάση αλλαγών μέσα από παιχνίδια. Αν βάλεις και πίεση μέσα σε ένα τέτοιο μάτς που έτσι κι αλλιώς έχεις την πίεση για να κερδίσεις και βάζεις παραπάνω πίεση στον εαυτό σου, τότε θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι. Δεν μου λες, επειδή χάσαμε επεισόδια, του Κατσίβελη έχει κρυθεί, έχει τελειώσει οριστικά. Ναι, του Κατσίβελη έχει συμφωνηθεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Μα μέσα στην εβδομάδα αυτή έγινε, έτσι. Ναι. Να σου πω, ρε Νίκο, επειδή είναι πολύ καλός παίκτης ο συγκεκριμένος, μένα μου αρέσει δηλαδή γενικά. Δεν βαράει καμιά 200 βολές στο παιχνίδι, στην κάθε προπόνηση, μπας και το σώσουμε εκεί το πράγμα. Κοίτα, να σου πω λέω κάτι, ο Κατσίβελης έχει κάποια θετικά, έχει κάποια αρνητικά. Δηλαδή, ναι, αγόρι μου, εγώ δεν λέω να στρώσει το τρίποντο του, δεν το έχει αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τις βολές που είναι θέμα συνήθειας και τεχνικής, δεν μπορούμε λίγο να τις δουλέψουμε. Είναι και θέμα ψυχολογίας οι βολές. Άμα ξέρεις ότι είσαι σε ένα ποσοστό που δεν είναι πολύ υψηλό τέλος πάντων, άμα χάσεις μια-δυο στην αρχή, μετά σε παίρνει από κάτω. Είναι ξεκάθαρο. Ο Τζόρνταν τον Κλίπερς πάντως τις βελτίωσε. Φίλε, ναι, οι βολές βελτιώνονται. Βελτιώνονται, συμφωνώ. Αλλά είναι και εντελώς θέμα ψυχολογίας. Αν θυμάμαι καλά, ο Κατσίβελης στη Γαλλία ήταν ή στα Τρίκαλα. Ναι, δεν είπε στη Γαλλία ή στα Τρίκαλα, έβαλε την ίδια πρόταση με ή. Άμα ήταν στις ομάδες Γαλλίας και Τρικάλων. Ναι, τέλος πάντων, ναι, για λέγε.
Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο παιχνίδι ήταν που είχε 6 βολές, 8, κάτι τέτοιο ήταν. Δηλαδή είναι και θέμα ψυχολογίας. Τέλος πάντων, να το δουλέψει λίγο τώρα γιατί αδικεί τον εαυτό του και την προσπάθεια που κάνει το παιδί. Που, δεν, ναι, που πραγματικά είναι τεράστια σε κάθε παιχνίδι, εντάξει. Ναι, όντως δίνει το. Βγάζει πάρα πολύ ενέργεια. Δίνει, εγώ νομίζω ότι σε αρκετά παιχνίδια είναι και παραπάνω από αυτά που. Μαζί που σου, αγόρι μου, εγώ περίμενα. Εγώ τον είχα αλλιώς ως εικόνα. Ναι, ανέβηκε επίπεδο αυτό. Ανέβηκε, έπαιξε έξω, ανέβηκε επίπεδο. Εντάξει. Ωραία, μαζί σου. Και χίλια μπράβο σε ό,τι προσπαθεί και κάνει και παίζει για την ομάδα και παίζει και για τον προπονητή του. Ωραία, παίζει για όλους. Να βελτιώσει αυτό το πράγμα, λίγο την εικόνα του, να... γιατί είναι κρίσιμο. Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν είναι, παίζονται πολλά στις λεπτομέρειες στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον. Δεν μου λες τώρα, όλο αυτό το οποίο γίνεται, τα αποτελέσματα πάνω απ' όλα, η αλλαγή του ηγέτη όπως ήρθε, η προσθήκη του Κατσίβιλη ο οποίος ήρθε και έπαιξε 35 λεπτά και έχει και μεγάλο ρόλο, η αναζήτηση διαριού, η πιθανή αντικατάσταση και του τρεις, σημαίνει ότι τα κάναν όλα λάθος. Τελικά. Κοίταξε, όταν μετά από 2 μήνες, έτσι, 2,5 πόσο είναι, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, έχεις αποφασίσει ότι θα αλλάξεις, το παραδέχεσαι, αλλά η ουσία είναι αυτή. Ότι θα αλλάξεις πλάνο αγωνιστικό, έτσι. Όταν αλλάζεις τον Αμερικανό σου που τον έχεις φέρει για ηγέτη και πας να πάρεις άλλον παίχτη στη θέση του, ή μάλλον όχι στη θέση του, σε άλλη θέση, με άλλα στοιχεία, έτσι, ουσιαστικά αυτό που παραδέχεσαι μέσα σου είναι ότι αλλάζεις πλάνο. Αγωνιστικό. Ναι. Επίσης, είναι αυτό το θέμα του τρεις, το οποίο το λες και εσύ, Δημήτρη, και είναι πιθανό να γίνει. Τι άμα φέρεις διάρρητη... Ναι, είναι να έρθει ένας Αμερικανός στη θέση του, υπάρχει πλέον ο Κατσίβελης, οπότε είναι αρκετά πιθανό να γίνει. Επίσης, εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Κρουμπάλη και ο Κλάσεν αποκτήθηκαν στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Ντίλαρντ ηγέτη. Τώρα Ντίλαρντ δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, θα μου κάνει εντύπωση αν στην πορεία ο ΠΑΟΚ βγει στην αγορά για να πάρει ένα Αμερικανό, έναν άλλο ψηλό. Ο πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη ένα ψηλό να έχει ένα σούτ αξιοπρεπές από τα 6 μέτρα. Σε αυτό περιμένει το Χαραλαμπόπουλο. Δεν είναι ψηλός Χαραλαμπόπουλο. Περιμένει το Χαραλαμπόπουλο. Εκεί στο 4. Σάρι. Τον περιμένει. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια εντελώς μεταβατική περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Μέσα σε παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει και απαιτητικά, αλλά έχει όλα αυτά τα πράγματα τα έχει ανοιχτά. Όλα αυτά. Το τι λάθος, θέλει να κάνει, το τι θέλει να παίξει. Το όλα λάθος που είπα είναι λίγο βαρύ. Δεν τους βγήκαν, τέλος πάντων. Δεν τους βγήκαν. Όλα ξεκινάνε από τον Ντίλαρντ, φίλε. Όλα ξεκινάνε από τον Ντίλαρντ. Όλα ξεκινάνε από τον Ντίλαρντ. Άμα ο Ντίλαρντ έπαιζε τέλος πάντων πιο πολύ για την ομάδα, θα φαινόντουσαν καλύτερα και οι συμπαίκτες του. Όταν αυτός που έχει την μπάλα παίζει για πάρτι του. Και εγώ επιμένω ότι συνέβαινε αυτό. Δηλαδή. Φίλος που είναι αυστηρός με τους δικούντες του ΠΑΟΚ μου γράφει: ναι, φέτος θα κάνω λάθος. Πέρυσι δεν κάνω πάλι πολλά λάθη σε επιλογές. Πέρυσι η επιλογή του Τέιλορ ήταν η πιο κραυγαλαία. Και πέρυσι έγινε χαμός με τις αλλαγές. Ο Σάιμπερτ πού είναι? Στη Γερμανία πάνω. Ο Σάιμπερτ είναι κάπου στη Γερμανία, ναι. Υπέγραψε στη Γερμανία. Τον ήθελα εγώ αυτό. Είναι κάπου στη Γερμανία. Ναι. Εντάξει, και πέρυσι είχαν γίνει λάθη και πέρυσι είχαν γίνει αλλαγές στην πορεία της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός κάνει αλλαγές με 15 εκατομμύρια budget. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να ρίξει ξεκάθαρο στο μυαλό σας να κάνει άμα στραβώσει. Εγώ λέω ότι ψάχνει πάω και για δύο γιατί πήρε τον Κατσίβελη. Αν δεν είχε κάτσει τον Κατσίβελη, θα έψαχνε πάλι point guard στο ύφος του Ντίνα. Εγώ πιστεύω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει και κάτι άλλο από αυτό που προσπάθησε να χτίσει από 17 Αυγούστου που μαζεύτηκε μέχρι την αρχή της σεζόν. Να παίξει κάτι άλλο. Στην που αλλάζει τον Ντίλαρντ και φέρει έναν άλλο παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά, θέλει να φέρει μάλλον έναν άλλο παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά, θα παίξει και κάτι άλλο. Και ήδη προσπαθεί να παίξει κάτι άλλο. Τώρα όμως έχει παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Άρης με τον Βον, καταρχάς ποιες είναι οι πιθανότητες να παίξει ή όχι αν άνοιξε ρεπορτάζ και τι σημαίνει αν δεν παίξει ο Βον, είναι μεγάλη απώλεια. Εντάξει, τώρα Βον από ό,τι έχω δει έχει ένα θέμα στο ισχύο τώρα στη μέση του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το σοβαρό. Δεν είναι ότι είναι κάτι που να τον αφήσει. Είναι αυτό που με μία δόση συμβολέου γίνεσαι καλά, εγώ. Αυτό δεν είναι. Okay. Δεν νομίζω να μείνει εκτός αγώνα ο Βον. Εντάξει, ο Άρης έχει ένα θέμα δομικό μέχρι τώρα στο ρόστερ του, γιατί έχει φέρει ένα παίχτη προς τον Βόν και τον είχε τον Αθηναίου, που δεν είναι ούτε άση και οι δύο ούτε δύο. Είναι κάτι ανάμεσα και μπερδεύονται σε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έχει και θέμα, έχει θέμα επιθετικό. Οργάνωσης. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά στο επιθετικό κομμάτι. Νομίζω ότι
είναι η χειρότερη ομάδα θετικά στην Α1, αν δεν κάνω λάθος, στους μέσους όρους τους. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα και πριν, ότι αν σε φέρει ο Άρης εκεί που θέλει, δηλαδή σε χαμηλό ρυθμό, σε ένα παιχνίδι που θα πάει στους 65 πόντους, θα έχει θέμα. Αν καταφέρεις το ρυθμό λίγο να τον ανοίξεις και φύγεις στους 75-80, ναι, εκεί νομίζω ότι μπορεί να κερδίσεις και ίσως και εύκολα. Αυτό είναι το θέμα, είναι ο έλεγχος του ρυθμού. Αυτό που έκανε ο Άρης πολύ καλά στο παιχνίδι του κυπέλου. Γιατί έχουμε ένα δείγμα από το παιχνίδι των δύο ομάδων φέτος. Δηλαδή, ο Άρης το μάτς το έφερε εκεί που ήθελε, στην έδρα του. Έτσι, εκτός έδρας, η εικόνα του συνήθως αλλάζει προς το χειρότερο. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δούμε. Ωραία. Ο φίλος 203 γράφει ένα μήνυμα το οποίο σήμερα δεν καταλαβαίνω, που έτσι πάντα είναι επικριτικός. Καλοί παίχτες υπάρχουν, πολλοί στην αγορά. Απλά στην ΚΑΕ θεωρούν ότι στο μαγαζί τους ο παίχτης θα πρέπει να πληρώσει κιόλας για να έρθει να παίξει. Α. Εντάξει τώρα, τι να. Λεφτά δόθηκαν φέτος. Έτσι το budget αυξήθηκε. Αλλά αυτό που προγραμμάτισαν δεν τους βγήκε. Το budget αυξήθηκε, αλλά αυξήθηκε όπως έτσι εξηγήθηκε σε πηγαδάκι μέσα στην εβδομάδα. Αυξήθηκε για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Το δηλαδή, είπε ο Πρέλεβιτς στις δηλώσεις του πρώτης προάλλες. Το είπε, ναι, αυτό είπε. Μα και σαν να φοβήθηκε ότι όταν οι άλλοι, οι μικρομεσαίοι δυναμώνουν τόσο, είμαστε υποχρεωμένοι μην γίνει καμιά ζημιά και... Ακριβώς. Και η εξήγηση είναι εξής πολύ απλή. Όταν το 11-12 που ο ΠΑΟΚ ήταν τρίτος και υπήρχε μόνο Πανιόνιος, να το πω έτσι, με ένα budget 300-350.000 ήσουν τρίτος. Τώρα με πάνε 350.000 είσαι το δέκατος. Τώρα λέγεται ότι είναι 5,5 το budget. 5,70. Και λίγο παραπάνω. Να σου πω εγώ. Βάλε και ένα 6 από μπροστά. Για να μπορείς να είσαι όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται. Πού δεν είσαι. Και ακόμα δεν το έχεις καταφέρει. Και πάλι θα κάνεις και αλλαγές για να μπορέσεις να είσαι. Αύριο όμως παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Είναι το κλικ, είναι αυτό το μάτς το οποίο μπορεί να σου αλλάξει έτσι τη χρονιά, αν κερδίσεις. Να πάρεις την ψυχολογία, να πάρεις και φόρα να κάνεις ένα σερί. Και η διαιτησία να είναι προσεκτική λίγο, γιατί μας έχει πάει πλέον ο Κορδέλα φέτος. Και ειδικά στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη, άσε τώρα που δεν παίξαμε. Εντάξει, να φροντίσουν αυτοί οι τρεις που θα έρθουν να αφήσουν το παιχνίδι να παίξει. Και μην είναι φρού και φρού όλη την ώρα που μας πάσουν τα νεύρα. Αυτά. Ωραία. 6:30 έτσι. 6:30 αύριο, ναι. Μετάδοση, ρεπορτάζ. Σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί να είναι και οριακό παιχνίδι για την πορεία των δύο ομάδων και ειδικά του ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει άσχημα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε και τον Γιάννη Γιαννούλη το βράδυ. Πώς το βλέπει, γιατί τα παρακολουθεί πολύ καλά. Έχει γνώμη, βέβαια, έχει γνώση πάνω απ' όλα. Έχει μιλήσει για τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ γενικά. Τι δεν πάει καλά. Ποιος είναι. Ο Γιαννούλης. Ναι, εμένα σε μεγάλο βαθμό, κοίτα, δεν του αρέσουν οι ψηλοί μας. Όπως σε κάθε ψηλό δεν αρέσουν οι ψηλοί που παίζουν τώρα. Ο Γιαννούλης πιστεύει ξεκάθαρα ότι 5 λεπτά τα έχει 10 για πλάκα σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Το πιστεύει. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ θα κάνω 5 φάουλ, θα σπάσω 2 χέρια. Ωραία, 2 πόδια. Δηλαδή δεν του άρεσε και ο Κλάντον. Πιο πολύ του άρεσε ο Κλάντον από αυτούς που έχουμε. Όχι, επειδή είπες ότι οι ψηλοί δεν αρέσουν ποτέ στους άλλους ψηλούς. Αυτό... Οι ψηλοί τα έχουν καλά, όπως λέει πολύ σωστά, τα έχουν καλά με τους κοντούς. Πάσα από τον κοντό θα πάρω. Ναι. Σου λέει. Ναι. Και έτσι μεγαλώσανε. Έτσι μας είχε πει και ο Μπόγρης, ρε φίλε, τότε. Ναι, φίλε, έτσι μας είχε πει και ο Μπόγρης, ναι. Ωραία. Φοβερό. Και ο Γιαννούλης θεωρεί πάρα πολύ μεγάλη φύρα τον Τίναντ. Πάρα πολύ μεγάλη φύρα. Το θεωρούσε πάρα πολύ μεγάλη φύρα, γιατί έπαιζε για την πάρτη του. Μάλιστα. Θεωρούσε δηλαδή ότι 8 στα 10 συστήματα χαλούσαν επειδή ο Τίναντ ήθελε να πάρει προσπάθεια, ζητούσε από το ψηλό να βγει screen, δεν τάιζε το ψηλό. Ακόμα και στην φάση που έπρεπε να βγάλει την έξτρα πάσα, έψαχνε την assist. Έψαχνε τη δύσκολη πάσα για να κάνει νούμερα. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο Ντίλαρτ έπαιζε για του χρόνου. Έτσι το λέει. Ότι δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος ψάχνει νούμερα για να κάνει ένα ακόμα καλύτερο συμβόλαιο του χρόνου και δεν έπαιζε για την ομάδα. Με τον οποίο υπάρχει μια διαπραγμάτευση για το πώς θα λυθεί το συμβόλαιο. Εντάξει. Και τι θα πάρει. Δεν ξέρω τι θα πάρει. Μία και μισή, άλλη μισή ώρα για να διεκδικήσει τη εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης. FM γράφεται κενό. ΠΑΟΚ, μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Ακούμε χορηγό ώρας και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα.
Έχει αυξηθεί η συμμετοχή από φίλους που θα διεκδικήσουν σε λίγα λεπτά τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. 6,5 ποδόσφαιρο δεν έχει, για τον ΠΑΟΚ βέβαια. Έχει μπάσκετ, έχει και τα υπόλοιπα τμήματα. Έχουμε Γιάννη Παρασκευαίδη. Τι κάνεις, συνάδελφε? Όλα καλά. Εξήγησε μας, σε παρακαλούμε. Έχει ξαναγίνει αυτό με το handball? Παίζει ο ΠΑΟΚ στη Βέρεια και έχει απαγόρευση μετακίνησης για τον ΠΑΟΚ στη Βέρεια στο handball. Είναι τυπικό το κομμάτι αυτό, εντάξει. Και πέρσι είχε βγει τέτοια. Α, έχει και πέρσι. Και άμα είδατε και πρόσφατα και στο ματς του Μαγεδονικού με τον Ολυμπιακό και γενικά σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής στο handball έχει γίνει ακριβώς το αντίστοιχο. Δηλαδή και πέρσι θυμάμαι που είχε απαγόρευση και είχε καμιά 250 άτομα από τις γύρω περιοχές. Ναι, πρακτικά δηλαδή είναι, εντάξει τώρα, δεν είναι, τι να λέμε. Δεν θα έχει κόσμο, εντάξει, ο ΠΑΟΚ στη Βέρεια. Στην Ελλάδα είμαστε μια απόφαση που απλά δεν ισχύει. Γιατί πολλοί καταλαβαίνουν ότι το κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι έντονο στην Δημαρχία. Δεν γίνεται δηλαδή να μην δεν πάνε. Απλά το τη βγάζουν αυτή την ανακοίνωση. Επί της ουσίας τι, ότι απαγορεύεται να πάνε από εδώ, στη Βέρεια οργανωμένη, αυτό. Ναι. Ναι. Στην ουσία για να είναι καλυμμένη την πλευρά της αστυνομίας, να πει ότι αν τυχόν γίνει κάτι τύπα ξύλο, εμείς είχαμε βγάλει απαγόρευση. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Να είναι κανονικά ο κόσμος, δεν τίθεται θέμα. Ναι. Άλλωστε και οι φίλαθλοι της Βέρειας δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δηλαδή κάθε χρόνο κάθονται εκεί πέρα στην πλευρά, στη γωνία, 200-250 φίλοι του ΠΑΟΚ, χωρίς αστυνομία ενδιάμεσα, χωρίς τίποτα. Γιατί και αυτοί που πάνε από εκεί πέρα οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ είναι κάτοικοι της Βέρειας. Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Πόσο μάλλον σε ένα άθλημα που δεν είναι συνηθισμένο στη βία. Τι μάτς είναι αυτό τώρα? Εντάξει, πάντα είναι ένα ντέρμπι. Mm-hmm. Όταν παίζεις με τον Φίλιππο Βέρειας, που έχει κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα στο handball και είναι η πιο ιστορική ομάδα, αν κανείς αναλογιστεί, ότι είναι η μοναδική που δεν έχει πέσει ποτέ κατηγορία. Μπράβο. 36 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Σαν το Αμβούργο ένα πράγμα. Βέβαια, αρκετά φέτος. Με πολλούς πιτσιρικάδες. Φέτος είχε καταφέρει να κάνει δύο νίκες και να χάσει δύο παιχνίδια. Έχασε με το Δούκα εντός, έχασε στο Άργος από το Διομίδη, κέρδισε Καματερό και Δράμα. Δεν είναι στα πολύ καλά του, αλλά δεν πάβει να είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί πανέτοιμος. Σε 15 παιχνίδια που έχουν γίνει στη Βέρεια, οι δύο ομάδες μετράνε από 7 νίκες και μία ισοπαλία. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ο παίκτης που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουν πάρει ακόμα το OK από την Ομοσπονδία για το αν θα αγωνιστεί. Το περιμένουν μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Ο Κέζιτς. Κέζιτς. Θεωρητικά θα είναι. Αλλά άμα δεν προλάβει να βγει το συμβόλαιο εκεί πέρα να γίνει το διαδικαστικό θέμα, γιατί αργήσανε από την ομάδα του, από τα Σκόπια αργήσανε, και τώρα τρέχουν λίγο μπας και το προλάβουν. Θεωρούν ότι θα το προλάβουν. Αλλά και να μην το προλάβουν, εντάξει. ΠΑΟΚ έχει το ρόστερ φέτος να τα καταφέρει. Εσύ Γιάννη, προχθές που έριξα μια ματιά στον αγώνα Πανελλήνιος ΠΑΟΚ που ήταν Παρασκευή στο γήπεδο της Κυψέλης, δηλαδή, τι πρόσεξα. Φίλε, η εστία δεν είχε πλαϊνό δίκτυ. Ναι, τραγικό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε? Τραγικό. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αναλαμβάνεσαι. Δηλαδή πήγα να ψαρέψω το αγόρι μου, αλλά μου την κάνανε από πλάγια. Αυτό λες? Ναι. Ωραία. Είχε ένα δίχτυ που έπεφτε σαν κουρτίνα, μόνο κάθετα, και δεν είχε πλαϊνά. Οικονομία, φίλε. Τραγική εικόνα. Άσε που είναι επικίνδυνο εκεί πέρα, δηλαδή είναι ο τείχος δίπλα και. Όχι ότι είχε κάτι σίδερα, κάτι αυτά είχε. Έχουν μεγάλο θέμα στο Πανελλήνιο. Είχαμε πει και την άλλη φορά την προηγούμενη εβδομάδα ότι από πέρσι που ήταν τελικό η ομάδα πήγε, κράτησε μόνο τρεις παίχτες. Και όλοι οι άλλοι είναι από τις ακαδημίες. Ναι, αλλά πώς επιτρέπεται να γίνεται παιχνίδι έτσι αυτό? Εντάξει, ο Πανελλήνιος. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κόστος 200 ευρώ, δεν μιλάμε για παραπάνω. Για τα δίχτυα που αναφέρεται. Πόσο έχει το δίχτυ? Πόσο να έχουν δύο δίχτυα, δεν θα έχουν 200 ευρώ. Σιγά μην έχουν 500, ρε. Πόσο θα δίχτυ αγοράζω, όχι χαβιάρι. Πόσο να έχει ένα δίχτυ, ρε φίλε? Δεν παίρνεις και 50 ευρώ. Της πλάκας. Ποιες πλάκες? Είναι ακριβά, είναι ακριβά. Σκεφτείτε τα δίχτυα. Ωραία, θα βρω εγώ ένα 50 δίχτυ. Πόσο, τι μέτρα θέλουμε? Εγώ το λέω γιατί αυτό που ήταν δυσφήμιση του αθλήματος, όχι διαφήμιση που το έδινε τηλεόραση. Έχει, φέτος η ΕΡΤ το έχει χάσει πάρα πολύ. Δηλαδή ενώ ανέλαβε τις μεταδόσεις, αποφασίζει για τις μεταδόσεις χωρίς καν να ενημερώσει την Ομοσπονδία. Ναι. Δηλαδή έδειξε μέχρι τώρα, από τις 4 αγωνιστικές, έδειξε 3 μάτια της ΑΕΚ.
Με το έτσι θέλω. Έμαθε η Ομοσπονδία ότι θα δείξει το αεροπό έδεσας ΑΕΚ ή ΕΡΤ 10 ώρες πριν το μάτς. Μάλιστα. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μετάδοση αυτή τη φορά, έτσι. Όχι, τώρα είναι δυνατόν να μην έχει αυτό το παιχνίδι μετάδοση. Αύριο στις 6 το απόγευμα είναι αυτό. 6 ώρα το απόγευμα, μέσα στη Βέρεια. Την ώρα που θα δίνει και η γυναική ομάδα ένα δύσκολο παιχνίδι. Ευρωπαϊκό αγώνα και αυτή με την βοσνιακή την Τούσλα, 32 του Challenge Cup. Πληροφορίες για την αντίπαλη ομάδα δεν είναι και τόσες πολλές. Θεωρείται στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό που έχουν σαν στόχο πρώτα στον δικέφαλο είναι η νίκη. Μια νίκη η οποία μπορεί να δώσει και την ψυχολογία και τη ρεβάνς. Πού γίνεται το παιχνίδι? Στη Μίκρα. Α, την ίδια ώρα εκεί, απόγευμα Σαββάτου. Ναι. Χαμός γίνεται απόγευμα Σαββάτου. Δύο παιχνίδια. Αυτά είναι κιόλας στον ένα στέχνη του Σάββατο. Γιατί το Πόλο παίζει σήμερα 4 ώρα με τον Πανιόνιο. Τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2. Το Πόλο δεν ξεκίνησε καλά, ε. Το Πόλο δεν ξεκίνησε καλά, εντάξει, όταν δεν έχεις φουνταριστό στην ομάδα και όταν δεν το βλέπεις αυτό το λάθος. Δηλαδή όταν είναι μια θέση κέραια. Δηλαδή άμα δεν έχεις φουνταριστό, πού να πας. Δεν έχει φουνταριστό. Δεν χρειάζεται να είσαι μάστερ του Πόλο. Ε, πώς γίνεται να μην έχει φουνταριστό? Έχει πρόβλημα στη θέση του φουνταριστού, έχει πρόβλημα. Λείπω, αλλιώς τώρα παιχνίδια, ας πούμε, έχασε το προηγούμενο παιχνίδι 7-6 από τον Εθνικό μέσα στο Ποσειδόνιο. Έχασε πάλι στον γκολ από τον Απόλλων Σμύρνης που είναι νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία πάλι στο Ποσειδόνιο. Αυτός ο Απόλλων Σμύρνης, τι πράγμα είναι. Ούτε τον πάω σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Σήμερα, 4 η ώρα, στον Πανιόνιο, παραλαμβάνω, F2 τηλεοπτικά. Σάββατο είπαμε, Φίλιππος ΠΑΟΚ στο hardball των Ανδρών. Ίδια ώρα πάω και Τούσλα στη Μίκρα, όπου περιμένουν και αρκετό κόσμο οι διοικούντες. Την Κυριακή έχουμε την μπάλα των γυναικών. Στη Τούμπα με τον Ατρόμητο Αθηνών στις 3 το μεσημέρι. Στην Τούμπα? Ναι. Ναι. Έτσι πάνε. Μάλιστα. Ωραία. Το βόλεϊ γυναικών παίζει την Κυριακή 5.30 ώρα στη Μίκρα με την ΕΑΛ Αρίσης. Και τη Δευτέρα το βόλεϊ των Ανδρών με τον Παμβοχαϊκό του Δημήτρη Γκαρά. Που λένε, μας είπε και προχθές ο Παντακίδης, ότι είναι μέσα στις ομάδες φαβορί για τετράδα πλέον, φέτος ο Παμβοχαϊκός. Είναι, αλλά δεν ξεκίνησε καλά, γιατί έχασε ο Παμβοχαϊκός από τον Ολυμπιακό βέβαια στην πρώτη αγωνιστική εντός έδρας, 0-3 στα σετ, ενώ την δεύτερη αγωνιστική ιτήθηκε ξανά εντός και ήταν και η έκπληξη της αγωνιστικής από τον Εθνικό Πειραιά. Ναι. Δεν ξεκίνησαν καλά. Εμείς εκεί παίζουμε τώρα? Όχι. Εδώ, Παλατάκι. Το Διεθνή. Ναι, τηλεοπτικά. Δεν μας διαφέρει. Το θέμα είναι ότι θα πάει στο κόσμο, ο κόσμος στο γήπεδο. Διαβάζω το θέμα στο ΠΑΟΚ 4. Ξεπέρασαν τα διαρκές τα 1000 για το βόλεϊ. Πέρυσι παραπάνω δεν ήταν? 1200 ήταν. Τέτοια περίοδο? Ή στο τέλος? Ναι, γενικά. Πάνω κάτω στους ίδιους αριθμούς ήταν. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα διαρκές μπορείς να τα πάρεις μέχρι στα τελικά του play-off του πρωταθλήματος. Ήταν πάνω κάτω τέτοια νούμερα. Ναι. Απλά ο στόχος, αν θυμάστε, σε μια εκπομπή που είχε βγει στο ΠΑΟΚ 24, στη δικιά σας εκπομπή ο κ. Τσαλόπουλος, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είχε βάλει στόχο 2.000. Δύσκολα. Μην το λες, γιατί τώρα δες. Ακολουθεί, πλησιάζει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Στο οποίο αρκετοί θα είναι αυτοί που θα πάνε να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας. Και έχεις μετά και τους ημιτελικούς του play-off on pass. Έχεις και τα τελικά που πάλι θα δώσεις. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, και εκεί μπορούν να δώσουν. Το θέμα εξής είναι ότι υπάρχει πάρα πολύς χρόνος και δεν είναι. Δεν λύγει σεζόν όπως κάνουν στην μπάλα. Δηλαδή ναι, τελειώνει σεζόν και λέει μέχρι τώρα μπορώ να δώσω τόσα. Σωστό. Ο καθένας αναλόγως και από τις χαρές που δίνει η ομάδα, δηλαδή πέρσι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και την επόμενη εβδομάδα έδωσε και άλλα διαρκείες. Ναι. Πήγαν 70% άτομα και πήραν διαρκείες. Ωραία. Άρα έχουμε κάθε μέρα κάτι σημαντικό και Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Απλά για τη Δευτέρα για το βόλεϊ να πούμε ότι χωρίς τον Σακόγλου σίγουρα δεν κάνει καν προπόνηση με μπάλα αυτές τις ημέρες για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι γίνεται πάλι? Πρόβλημα στους κοιλιακούς. Με τους διαγώνιους. Από Δευτέρα θα αρχίσει ο Σακόγλου να βαράει μπάλα στις προπονήσεις, οπότε δεν παίζει καν στο παιχνίδι με τον Παπαβοχαϊκό. Ποιος θα παίξει διαγώνιους? Ο Γκόμες θα παίξει.
υπήρχε πλάνο προχθές, το είδανε φίλοι. Στο τρίτο σετ, κάπου στα τελειώματα που ο Πάουκ πήρε διαφορά, όπου ο Γκόμες κοιτάει το έτσι στα μάτια, κάνει και κάτι νεύματα, για να του δείξει ότι είμαι εδώ. Με ξέχασες, είμαι εδώ να πω. Αλλά δεν τον έβαλε. Είναι τα επόμενα τρία μάτια είναι καθοριστικά για τον Γκόμες. Για τα σημάδια που πρέπει να δείξει ο Γκόμες δηλαδή. Νομίζω ότι μετά από αυτά τα επόμενα τρία παιχνίδια θα πάρθει και οριστική απόφαση. Γιατί τώρα και θα παίξει. Δηλαδή λένε, το λέει και ο ίδιος ότι θα παίξει με τον Παμποχαϊκό. Αλλά σκεφτείτε ότι η τέταρτη αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ένα ντέρμπι που θα βρει τον Ολυμπιακό πανέτοιμο και ενισχυμένο σε όλες τις θέσεις. Πλέον έχει 2-3 παίχτες που βαράνε ψηλά την μπάλα, δεν είναι μόνο ο Αγκάμες. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι με το Σακόγλου σε ό,τι επίπεδο μπορεί να φτάσει στο παιδί που από Δευτέρα θα αρχίσει τις προπονήσεις, θεωρητικά θα είναι καλά. Και τον Γκόμες που θα ψάχνει τον εαυτό του. Α, την επόμενη εβδομάδα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Την Τέταρτη, ναι, δω λίγο κιόλας, την Τέταρτη. Όχι την Πέμπτη. Την Πέμπτη, ναι, τη μέθα επόμενη. Δηλαδή τρία μάτς. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι σίγουρο αυτό για μένα. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, δεν θα κρίνει και κάτι. Ναι, ναι. Ωραία, Γιάννη, έχουμε πολλή δουλειά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν με όλα τα θύματα του ΠΑΟΚ, όλα, αρκετά. Εντάξει. Που έχουν υποχρεώσεις και σήμερα και αύριο και Κυριακή και Δευτέρα υπάρχει δράση σε όλα τα βήματα. Άλλα 3-4 λεπτά για τα μηνύματα, για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άρης. Οι τελευταίοι φίλοι τώρα FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Νέος πρόεδρος στην ΠΑΕ Ατρόμητος. Αναγκαστικές οι αλλαγές. Φεύγει ο κύριος Πανός, νέος πρόεδρος ο κύριος Βασίλης Μπέτσης. Τη θέση της διευθύνουσα συμβούλου αναλαμβάνει η κυρία Κάτια Κοξένογλου. Α, εδώ είναι η Κοξένογλου, το Ατρομήτου, Κοξένογλου του κύρου στην ΕΠΟ. Γι' αυτό λέγανε του Αστέρα τότε, μάλιστα. Από Κρήτη το ρεπορτάζ μετά και τη συνάντηση του κυρίου Αναστασιάδη, του Άγγελου, με τον Μαθιουλάκη. Επιβεβαιώνεται βεβαίως η συνάντηση. Θα κλείσει η υπόθεση θετικά ή αρνητικά μέχρι αύριο. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική εξέλιξη απάντηση. Μάλλον περιμένουν τον Αναστασιάδη μέχρι το Σάββατο να αποφασίσει οριστικά τι θα κάνει και αν θα δεχθεί την πρόταση του Πλατανιά για να επιστρέψει στα Χανιά. Στην Ισπανία γράφτηκε σήμερα ότι η Βαλένθια, η οποία είναι εξαιρετική φέτος και κάνει πορεία πρωταθλητισμού στην Ισπανία, η Βαλένθια λοιπόν ενδιαφέρεται και παρακολουθεί στενά και τον Σιμόες και τον Γιώχασον. Κοίτα να δεις. Η Μούρο Ντεπορτίβο αναφέρει ότι η Βαλένθια και τους παρακολουθεί και θα δείξει ενδιαφέρον για τους δύο μέσους της ΑΕΚ. Αύριο Σάββατο, πρωί-πρωί με φόρτσα, τα λέμε κανονικά, με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ
για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και όχι μόνο, με συνεντεύξεις, με πολλές αποκαλύψεις, και αύριο δεν χάνεται η Φόρτσα και δεν έχουμε Φόρτσα Plus αυτή την εβδομάδα. Έτσι είναι. Δεν έχουμε Φόρτσα Plus. Διακοπή. Άρα τώρα Φόρτσα Plus πάει για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου. Ε, Δευτέρα, δεν, 23, που θα είναι πάλι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Σιπές δεν θα είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, κοιτάει ο Σωτήρης Ζακαλάκης, δεν τον βλέπω σίγουρο, δεν του βγάζει σιγουριά, ότι θα είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, την άλλη Τρίτη που θα ξανακυκλοφορήσει η Forza Plus. Και πάμε τώρα στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια. Σωτήρη, μέχρι το 28, τρία νούμερα για να δώσουμε την ευκαιρία σε φίλους ή σε φίλες να είναι αύριο στο παλατάκι. Το 1, το 1, ναι, το 6 και το 13 του Παναγιώτη Φασούλα. Ο κύριος Μπάκας, ο κύριος Μάριος Μπάκας, τελείωσε 390, κερδίζει το ένα εισιτήριο. Η κυρία Καστρέτσου σε 906 το δεύτερο εισιτήριο. Και ο κύριος Ζλατανίδης σε 905 το τρίτο εισιτήριο. Ζλατανίδης, Καστρέτσου και Μπάκας οι νικητές για σήμερα και το ΠΑΟ Κάρις θα ειδοποιηθούν σε λίγο πώς θα πάρουν το εισιτήριό τους. Αυτά από εμάς, ένα λεπτό πριν τις 2, συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με Κώστα Βασιλόπουλο, με φουλ επίθεση μέχρι και τις 3.